καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός έρχεται συνεχώς μετά τη διακοπή, όπως είπε και ο Δημήτρης Θοδωρόπουλος, με φθήνουσα αγωνιστική πορεία. Λοιπόν, για να είμαστε ορθολογιστές, ναι, υπάρχει ένας θρίαμβος του ΠΑΟΚ, υπάρχει νικητής και θριαμβευτής. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός βιώνει ένα αδιανόητο βατερλό, αγωνιστικό, ψυχολογικό και οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σας πω ότι είχε δεκτεί στα 18 παιχνίδια μέχρι τώρα 7 γκολ. 7 γκολ σε 18 μάτς. Και δέχτηκε 3 μαζεμένα σε ένα εξάλεπτο, 7 λεπτό. Έχουμε πει κατ' επανάληψη από τον Νοέμβρη κιόλας ότι έτσι, χωρίς ενίσχυση, δεν μπορεί να βγάλει το πρωτάθλημα. Το λέμε, το ξαναλέμε από τον Νοέμβρη και φτάσαμε σε ένα σημείο να μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει λύσεις, παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, έχει ντεφορμέ παίχτες πολλούς, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η εικόνα η οποία είναι πραγματική κατάρρευση. Θέλω να πω, Γιώργο, με συγχωρείς για λίγα δευτερόλεπτα, ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός το οποίο δείχνει τα πάντα. Στο δεύτερο γύρο, ενώ η ΑΕΚ έχει μαζέψει 15 πόντους, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός από 14, ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 8 βαθμούς. 8 βαθμούς και είναι στην ουρά. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα έπεσε απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, γρήγορη, εκρηκτική, με ποιότητα, και έγινε αυτό που είδαμε. Εγώ, Αντώνη Κατσαρέ, αφού σε καλησπέρισω, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν αναπληρωματικό αριστερό μπακ μέχρι στιγμής και έναν αναπληρωματικό χαφ. Του χρειαζόταν ένας βασικός εξτρέμ, ένας βασικός επιθετικός. Και αυτόν δεν τον πήρε. Μήπως οι αγωνιστικές εξηγήσεις που δίνει τώρα ο Μένιος δεν αρκούν και πρέπει να δούμε και λίγο παρακάτω? Ο Παναθηναϊκός είναι άδειος. Σε όλο το